Λοιπόν, εμείς είπαμε να μην χρειαστεί να υπάρξει συνάντηση της ΕΑΝ και του Ενιαίου με μέρος πολιτικής ηγεσίας για το θέμα των συστατέρων των Χανίων. Να λυθεί άμεσα με δικιά της συνεννόηση. Για την επιχείρηση να μας πει το Πρωθυπουργείο στην Υπουργή κτλ. Να το λύσουν τώρα, να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να το λύσουν. Αλλιώς δεν θα μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια. Είναι ελάχιστες θέσεις εργασίας που προκυνήσονται, δεν θα αφήσουμε έτσι να ανοίξει μια μηχανή που θα κατακριβουργήσει τις τελευταίες θέσεις εργασίας που έχουμε μείνει. Και επιζητήσαμε συγκεκριμένη συνάντηση άμεσα από την πολιτική ηγεσία για να ζητήσουμε τις τελευταίες ζητήματα που είναι προεξέλιξη, αυτό που δηλαδή ότι μέχρι την 1η Δεκέμβρη θα προχωρήσουν στο διαφορετικό της έντερας αξιολόγησης που είναι επιταγή του τρίτου τιμόνης και πείτε τότε ψήφισαν 222 και τα λοιπά. Μέσα σε αυτά τα εγκαιρόματα συντάξει παροχής στην Τουρκία ευρημάτων μείωση των δαπανών για την πρόγεια κατά 5%. Λοιπόν, και θέσαμε και το σύνθημα που και μια πρακτική εφαρμογή της μεγάλης τους ευαισθησίας ότι αποκίνουμε την διορισμένη διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ στο κέντρο κοινωνικής πρόνοιας Αττικής προχωρήσαν ουσιαστικά στο κλείσιμο του ιδρύματος στην θάλασσα. Επιχείρησαν να το δικαιολογήσουν, καταλάβατε το σύνολο ότι δεν μας καλύπτει αυτά, τα ξέρουμε τις δικαιολογίες. Και προειδοποιήσαμε ότι δεν θα μείνουμε έτσι. Λοιπόν, περιμένουμε την μεσολάβηση των συγκεκριμένων, τέλος πάντων την άμεση συνεννόηση, να δοθεί λύση για τα συγκεκριμένα που θέσαμε τα άμεσα, τους συναδέλφους των Αγίων, και να πιστεί συνάντηση με την πολιτική ηγεσία για τα υπόλοιπα. Σε άλλη επίθετη περίπτωση, είμαστε σε ετοιμότητα να δείξουμε τη δύναμη, την αποφασιστικότητα, τη μαζικότητα, τη θέληση των ανταπήρων, των κολλήρων πασχόντων, των κολλήρων και δαιμόνων, αλλά και των εργαζόμενων τη ειδική αγωγή που είναι σήμερα μαζί μα, υπάρχει αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου.